Βεβά που λέτε και του διαγωνισμού, αλλά θα σα πω κάτι. Ναι. Ισχύει... Να γράψουμε δηλαδή. Να γράψουμε. Τρία, μισό. Δύο, ένα. Η Ελλάδα πλέον έχει επικυρώσει τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οτιδήποτε γίνεται σε προμήθεια, υπηρεσία ή έργο υπόκειται πλέον στις δημόσιες συμβάσεις από 1η Σεπτεμβρίου του έτους του 2021 πλέον είναι πλήρης. Δεν μπορεί ούτε κανένας δήμαρχος, ούτε κανένας πρόεδρος, ούτε κανένας υπουργός, ούτε κανένας κυβερνήτης κτλ. Να κάνει διαγωνισμούς διαφορετικούς από αυτούς που προβλέπονται από τις δημόσιες συμβάσεις όλης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν θέλετε είναι ο 44-12 του 16 που τροποποιήθηκε και ισχύει από ολόκληρος από 1η Σεπτεμβρίου, ο οποίος λέει όλους τους όρους μέσα, δηλαδή δεν μπορεί, θα είναι άκυρος οποιοδήποτε διαγωνισμός. Εάν αν αποκλείσεις κάποιους ή αν δεν βάλεις τους όρους που λένε οι πρότυπες διακηρύξεις, οι οποίες είναι ανετημένες όλες στο ΕΣΥΔΙΣ, που είναι το ηλεκτρονικό σύστημα δημοσίων συμβάσεων, και εκεί λέει τα πάντα που πρέπει να τηρεί μια υπηρεσία για να είναι νόμιμος ένας διαγωνισμός. Ο διαγωνισμός που σας είπαμε προηγουμένως, ο δικός μας ο διαγωνισμός, δηλαδή τα 7200, επειδή είναι άνω των ορίων είναι πάνω από 5 εκατομμύρια, πήγε στην εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δημοσιεύτηκε στο ΕΣΥΔΙΣ, δημοσιεύτηκε στο ΚΙΜΔΙΣ, το Κεντρικό Μητρό Δημοσίων Συμβάσεων κτλ. Και το ξέρουν όλοι πλέον στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στον ενιαίο ευρωπαϊκό χώρο, που μπορούν να δώσουν προσφορά. Δεν μπορεί κανένας να πει, είτε ο πρόεδρος, είτε ο διευθυντής, να πει: ξέρεις, δεν θέλω αυτούς ή δεν θέλω τους άλλους. Οποιοδήποτε μπορεί να στείλει προσφορά. Ο κ. Σταυρέλης δεν το γνωρίζει αυτό. Γιατί το λέτε ότι είναι κάτι αυτονόητο. Δεν το γνωρίζει, αλλά κάτι πρέπει να πει ως αντιπολίτευση. Θέλω να πω ότι όλες οι διαδικασίες ακολουθούν πλέον είναι μονόδρομο. Είναι πρότυπες διακήρυξη. Είναι μονόδρομο. Είναι πρότυπες διακήρυξη. Μπορείτε να μπείτε και μόνοι σας δηλαδή μέσα στο ΚΙΜΔΙΣ και να πάρετε τις διακηρύξεις για οτιδήποτε. Για οποιαδήποτε υπηρεσία, για οποιοδήποτε έργο ή για οποιαδήποτε προμήθεια. Εντάξει, είναι συγκεκριμένα, δεν είναι. Υπάρχει μια διαφάνεια, λέει, στο όνομα της διαφάνειας και της ενιαίας αντιμετώπισης όλη την Ευρώπη. Πλέον όλη η Ευρώπη δουλεύει έτσι. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.